Καλημέρα, Λιάννα. Λοιπόν, καλημέρα, Γόρι. Παρακολούθησα τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Γραβάνη και η συζήτηση η οποία επικρατεί στη χώρα, Λιάννα, τις τελευταίες 3-4 εβδομάδες δεν είναι άλλο από την υποχρεωτικότητα του εμβολίου. Υποχρεωτικότητα στους υγειονομικούς, υποχρεωτικότητα στους εκπαιδευτικούς, κάτι που απέρριψε χθες ο Πρωθυπουργός, αποφάσισε να μην ισχύσει. Εσύ εκτιμάς ότι πρέπει να προχωρήσουμε και σε άλλες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες? Μπορεί και να χρειαστεί. Αλλά εγώ είμαι υπέρ της αντίληψης ότι η υποχρεωτικότητα είναι κάτι που προέρχεται από τη λέξη υποχρέωση. Συγγνώμη που πρέπει να ξαναγυρίσω στα βασικά. Mm-hmm. Το βου και α κάνει βα. Μάλιστα. Βουά. Μπορεί να λέμε βου και α βουά, mm-hmm. αλλά δεν το λέμε, δεν το γράφουμε. Βου και α κάνει βα. Mm-hmm. Το να έχεις υποχρέωση να μην κυκλοφορείς σαν κινούμενη βόμβα και παίρνεις το λαιμό σου ανθρώπου γύρω, mm-hmm. δικού σου ή άλλου. Mm-hmm. Εξορισμού για να είναι υποχρέωση. Και έρχονται οι επιστήμονες και σου λένε: υπάρχει ένα μέτρο να μην είσαι κινούμενη βόμβα. Να μην είσαι κυκλοφορό και πλοφορό. Mm-hmm. Να μην βγάνεις λεφτά. Γιατί εγώ τον τελευταίο καιρό αρχίζω και παρακολουθώ πόσα λεφτά βγάζουν αυτοί που είναι υπέρ του κινήματος. Ναι. Ο ένας θέλει να φτιάξει κόμμα και να εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Ο άλλος στην Αμερική παίρνει $1 εκατομμύριο τη βδομάδα. Σωστά. Δύο στη Γαλλία τους πιάσανε και τους δίνανε ως influencers τα εκατομμύρια, mm-hmm. από αντίπαλα προφανώς οικονομικά συμφέροντα, ναι. να βγαίνουν να μιλάνε για τον αντιεμβολιασμό. Γίνεται δηλαδή και μία επένδυση του φόβου, της ανασφάλειας, μία παραπληροφόρηση και ένα τρολάρισμα, mm-hmm. το οποίο είναι πολύ αποδοτικό για κάποιους. Και απορώ πόσος κόσμος στην Ελλάδα, σε ένα λαό που είναι από τη φύση του ευφυής, το εννοώ. Mm-hmm. Απόγονοι του Οδυσσέα, δεν λένε. Και πώς περνάνε, αυτά τα μηνύματα. Σήμερα η Καθημερινή δημοσιεύει. Που έχουν ότι μια ξυπνάδα, έναν τρόπο να ελύσονται, που έχει πίσω τη μια ιστορία αυτή η κοινωνία πραγματική και ουσιαστική αλληλεγγύη στα δύσκολα. Σήμερα δημοσιεύεται μια αποτελέσματα έρευνα. Στην Καθημερινή, όπου λέει ότι είμαστε πάρα πολύ ευάλωτοι στα fake news και είμαστε σε πολύ χαμηλή θέση. Και παρά τα όσα συζητάμε τώρα και μαζί και λες και εσύ, Λιάννα, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, κοντά στο 30% ενδεχομένως, που δεν πείθονται. Και η ερώτηση είναι η εξής. Έναν άνθρωπο Κοίταξε. Που είναι κοντά στα 60 και δεν μπορέσαμε να τον πείσει η κυβέρνηση, το κράτος, η πολιτεία, η υγειονομική τον Μάρτιο. Πώς θα τον πείσει τώρα? Και δεύτερα... Δεν θα τον πείσει με την υποχρεωτικότητα. Αλλά... Θα τον έπειθε ενδεχομένως αν άλλαζε το σύστημα. Mm-hmm. Και για να αλλάξει το σύστημα χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα, πίστεψέ με. Και πάντως η πολιτική βούληση για να αλλάξει το σύστημα δεν υπάρχει. Για παγίωσή του μπορεί. Επομένως δεν είναι θέμα επιβολής εδώ. Δεν είναι θέμα επιβολής. Mm-hmm. Το εννοώ με όλη τη σημασία της λέξης. Δεν μπορείς να πεις σε κάποιον ότι με 40 βαθμούς και 7 μποφόρ δεν είναι η ώρα να κάψεις ξερόκλαδα. Και υποχρεωτικό. Δεν είναι υποχρεωτικό να μην το κάνεις. Δεν είναι όμως και κοινός νους. Ναι, από την κυβέρνηση διατείνονται. Από την κυβέρνηση λοιπόν διατείνονται αυτό που λες εσύ. Αν ήξερε ο άλλος ότι θα πάει στην πρωτοβάθμια υγεία, θα μιλήσει με τον γιατρό του, θα του πει ο γιατρό του: θα σε παρακολουθώ εγώ. Θα σου συστήσω εγώ, θα σε παρακολουθήσω πριν από το εμβόλιο και θα σε παρακολουθήσω και μετά από το εμβόλιο. Mm-hmm. Εάν υπήρχε πραγματική επίσημη ενιαία εκστρατεία και ειδησιογραφία και δεν βασιζόμασταν μόνο σε σποτάκια στην τηλεόραση, από τη Μάρα Κοντού μέχρι τον Παπαδόπουλο, mm-hmm. και από τη θεοποίηση και μετά την αποκαθήλωση με τραγικό τρόπο του κυρίου Τσιόδρα μέχρι σήμερα τις αντιφατικές πληροφορίες. Αν δεν υπήρχε καρδιολόγος ο οποίος είναι στον δρόμο, ο οποίος έχει κλινική, βγάζει τα λεφτά του, φωνάζει τον κόσμο εκεί, θέλει να κάνει και κίνηση και μοιράζει και φυλάδια του Κασιδιάρη. Επομένως, βλέπεις ότι όλο αυτό το πράγμα έγινε πάλι ένα άθλιο μικροπολιτικό καφενιακό παιχνίδι. Ναι. Κοίταξε, αν ανάμεσα στους ανεμβολίες τους υπάρχει και ένα 20% από την Αμερική που πιστεύει ότι η γη είναι επίπεδη. Ναι. Εγώ ελάχιστα πράγματα μπορώ να πιστεύω ότι μπορεί να κάνει οποιαδήποτε κυβέρνηση με υποχρεωτικότητα ή χωρίς. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να τους πείσει με κανένα τρόπο. Αν ένας δάσκαλος που μπαίνει μέσα στην τάξη και έχει απέναντί του 25 ζευγάρια μάτια, mm-hmm. το έλεγα χθες στη Βουλή, 25 ζευγάρια μάτια που κρέμονται από το στόμα του και προτιμάει να είναι με μάσκα και 15 τεστ τη βδομάδα και δεν θέλει ο ίδιος να απελευθερωθεί, ναι. Διάβαζα για αυτούς που μου λέγανε έγκυους, έγκυους γυναίκες, mm-hmm. και αν κινδυνεύουν ή όχι και το έμβριο και η γονιμότητα. Διάβαζα μια έρευνα χθες, πολύ επίσημη, που δόθηκε στη δημοσιότητα, η οποία λέει ότι μέχρι και ενισχύεται το σπέρμα αυτών που κάνουν εμβόλιο. Ναι. Όχι μόνο δεν υπολείπεται και δεν γίνεται υπογόνιμος ο άνδρας,
αλλά το ανάποδο. Άρα, επομένως, Λιάννα, εκτιμάς ότι αυτό το τείχος ανοσίας που τόσο πολύ επιθυμούμε να χτίσουμε στη χώρα, θα το καταφέρουμε μέχρι το Σεπτέμβριο, θα το καταφέρουμε μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία, θα το καταφέρουμε μέχρι να γυρίσει ο κόσμος αρχές Σεπτεμβρίου στις εργασίες του? Δεν το ξέρω να σου το απαντήσω. Δεν το ξέρω. Θέλω να πιστεύω ότι ναι. Θέλω να πιστεύω ότι ναι. Βλέπω σε όλα ένα και περισσότερους γύρω μου, δικούς μου ανθρώπους, ναι, που έχουν πολύ βαριές επιπτώσεις, που δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο. Ξέρω μια γυναίκα δηλαδή, πολύ fit, πολύ έτσι, με πιλάτες, με τούτα, με κίνα, με γυμναστικές, ορειβάτσα. Έπαθε κορονοϊό, δεν χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο. Ήτανε και γερή, είπε θα τη βγάλω με βιταμίνες, ναι, και έχει αυτή τη στιγμή μια ίνωση στα πνευμόνια και είναι ανάπηρη. Αναπνευστικά είναι ανάπηρη. Άραστε. Και είναι μακροχρόνια επίπτωση του κορονοϊού. Ξέρω παιδάκια τα οποία κολλήσανε μια ίωση στα νιάτα τους και σήμερα έχουν καρδιολογικά ή άλλα προβλήματα στα 25 και στα 28 και στα 29. Κάνω έκκληση και εγώ σε ολόκληρο τον κόσμο να αρχίσει να το συνειδητοποιεί από μόνο του, και παρηγοριέμαι να σου πω γιατί με βλέπεις σχετικά αισιόδοξη. Πολύ σημαντικό είναι αυτό, γιατί χρειάζεται να ομονοήσουμε εδώ. Μες στον καύσωνα και μες στη ζέστη, κατεβαίνοντας στην Κηφισίας, δεν μπορούσες να περάσεις από το σημείο που είναι το εμβολιαστικό κέντρο. Ναι, αυτό είναι αισιόδοξο. Είχε ουρές απ' έξω. Αυτό είναι αισιόδοξο. Είχε ουρές απ' έξω και μου έκανε εντύπωση, είχε νέους ανθρώπους. Οι νέοι αρχίζουν σιγά σιγά, αν δεν μπουν οι νέοι στο παιχνίδι να σύρουν το κάρο, οι νέοι θα το σύρουν, πουλάκι μου. Όχι οι μεγάλοι. Οι νέοι που δεν θέλουν να γίνουν γονιάδες. Που θέλουν μακάρι να είναι χωρίς μάσκα στον δρόμο και να διαδηλώνουν. Να είναι ελεύθεροι. Όλοι να αυτό, διασκεδάζουν. Όλοι αυτό επιθυμούμε. Όλοι αυτοί επιθυμούμε να χτιστεί το τείχος ανοσίας και πολύ σωστά λες να ξεκινήσει, ναι, αλλά να από τους νέους. Είναι υποκριτικό το σύστημα απέναντι στους νέους. Δεν σου προσφέρει τίποτα. Δεν γίνεται αυτό με ανταλλάγματα των 150. Γίνεται με μία προοπτική και ένα. Θα μπορούσε όμως να γίνει με αυτό που είπες, με αυτό που είπες εσύ πριν. Ότι είναι υποχρέωση και δική του. Σε ανεργίες, κατάλαβες. Ναι, είναι οι ίδιοι Έλληνες που δεχτήκανε να παίρνουν 50 ευρώ από το ATM, ναι, και κάνανε ουρά. Και βγαίνανε οι δημοσιογράφοι όλοι. Και λέω βγαίνανε, ναι, γιατί παρότι δημοσιογράφος δεν είμαι από αυτούς που λέγανε. Και το δεχτήκανε αγωγίστος. Ναι. Μη μου πουλάνε λοιπόν ελευθερία. Θα μπορούσε, αυτοί οι οποίοι θα μπορούσε το βέβαια και στην περίπτωση των νέων, Λιάννα μου, να γίνει με αυτό που είπες πριν, ότι είναι υποχρέωσή τους και δική τους υποχρέωση να συμμετάσχουν στον εμβολιασμό. Λοιπόν, ναι, αλλά κοίταξε, υπάρχει μια επίπτωση της πανδημίας που δεν έχουμε πάρει τις μετρήσεις. Για πες αυτό, για να πάμε και στα υπόλοιπα. Συσσωρεύτηκε πάρα πολύ ανασφάλεια, συσσωρεύτηκε πάρα πολύ οργή, συσσωρεύτηκε πολύ αδιέξοδο. Και καθώς ανοίξανε οι πύλες του δίθεν παραδείσου για να βγούμε έξω, συνειδητοποίησε ότι είχες μία κόλαση μέσα και μία κόλαση έξω. Μάλιστα. Γιατί τα πράγματα δεν είναι ίδια. Πάμε στα υπόλοιπα, Λιάννα. Πάμε στον κατώτατο μισθό. Και θα. Πώς να σε προβοκάρω τώρα, να σου πω ότι να. Υπήρξε μία αύξηση. Να περάσουμε στο επιθεωρησιακό κομμάτι. Τι ώρα να περάσουμε στην επιθεώρηση. Ναι, και τι στην επιθεώρηση. Γιατί αυτό μόνο σε επιθεώρηση. Συγγνώμη. Υπήρξε μία αύξηση 2% στον κατώτατο μισθό μετά από πάρα πολλά χρόνια. Πρώτα απ' όλα προσβάλλεται η λέξη αύξηση και προσβάλλεται και η λέξη κατώτατο. Γιατί? Ερχόμαστε από μια κοινωνία και υποκρίνεται τώρα ακόμα και αξιωματική αντιπολίτευση που είχε δεχτεί κατώτατους και υποκατώτατους. Ναι. Και όριζε κατώτατους και υποκατώτατους, έτσι. Mm-hmm. Και η γενιά των 700 έγινε μετά η γενιά των 300. Και μετά έγινε και η γενιά των 250 των απλήρωτων. Λοιπόν, δεν πρόκειται για αύξηση. Και χρησιμοποιήθηκε και μια λέξη η οποία κατά την άποψή μου είναι βαθιά κακοποιητική. Αν ήμουν η γλώσσα, που δεν είμαι η γλώσσα, απλώς τη μιλάω, δεν είχα κάνει μήνυση για βιασμό. Ποια είναι αυτή? Ειλικρινά σου λέω, θα κάνει μήνυση στην κυβέρνηση για βιασμό, αν ήμουν η γλώσσα. Έτσι είχα κάνει μήνυση. Και αγωγή μαζί και ό,τι άλλο θέλεις. Γιατί δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τη λέξη συμβολικός. Συμβολική αύξηση. Δεν μπορείς να λες συμβολική αύξηση. Πώς να σου το πω. Στην εργασία δεν χωράνε σύμβολα και συμβολικά. Δεν υπάρχει συμβολικό φαΐ. Δεν μπορεί να υπάρχει συμβολικό φαΐ, παιδί μου. Άμα πεινάς, συμβολικά δεν μπορεί να χορτάσεις. Ωραία, ας αφήσουμε το συμβολικό. Αν είσαι ανάπηρος, συμβολικά δεν μπορείς να σηκώνεις. Πάμε στην ουσία. Η ουσία είναι, ακούσαμε και τον Υπουργό Εργασίας, ακούσαμε και τη συζήτηση στη Βουλή, αύξηση μετά από αρκετά χρόνια και ενδεχομένως τα πράγματα είναι καλύτερα, αυτό το 2% να είναι πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου. Κοίταξε, η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει επικοινωνιακά σε ένα βαθμό δραματικό τον τελευταίο καιρό, κατ' εμέ, την μορφή της του αυτοεπαίνου. Ήμουν χθες στη Βουλή. Ναι. Ο ένας έδινε συγχαρητήρια στον άλλο για το νομοσχέδιο για την παιδεία. Σηκωνόταν ο ένας πίσω από τον άλλο και έλεγε στην κυρία Κεραμέως, άπερι, τι καλή που είστε, η καλύτερη υπουργός, το καλύτερο νομοσχέδιο, δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοιο πράγμα. Τι καλά που τα κάναμε.
Τι ωραίο που είναι το ένα, τι ωραίο που είναι το άλλο. Αυτό πουρό πέγει από την πραγματικότητα. Ώρες-ώρες μου δίνουν την εντύπωση ότι αυτοί οι άνθρωποι γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και διοικούν κοιτάζοντας τη μούρη του στον καθρέφτη. Πάντως, καθρέφτη, καθρεφτάκι και... μου, ποιος είναι ο καλύτερος από όλους. Ναι, πάντως, είμαι στις... εγώ η ωραιότερη και... ή όχι. Και στις... Μα κάθε ώρα θα σπάσει ο καθρέφτης, θα φανεί η μάγισσα. Ναι. Και η μάγισσα θα φανεί το Σεπτέμβρη. Θα φανεί η ανεργία. Θα φανεί η οργή. Θα φανούν τα κλειστά λουκέτα. Θα φανούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στριμωγμένοι. Και αυτό το άλλο σχολείο είναι ένα κολαστήριο ταξικό που έρχεται το Σεπτέμβρη. Ναι. Όπου θα χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Το δικό σου το παιδί, αν είναι σε ηλικία σχολείου, γυμνασίου, ηλικίου, mm-hmm. δεν θα μπορεί να συνεννοηθεί με το παιδί του διπλανού λυκείου ή πολλό μάλλον με το παιδί που είναι καπαλού. Ναι. Διότι θα έχει ο καθένας το δικό του βιβλίο, τη δική του άποψη, τη δική του θέση, τη δική του αλήθεια. Όλα αυτά με έναν υπερδιευθυντή απάνω, ο οποίος θα αξιολογεί τους πάντες κατά το δοκούν. Και αυτός ο διευθυντής αποκτά ικανότητες και δυνατότητες, τον οπλίζει να είναι ο επικεφαλής στη φοιτεία και από κάτω οι δούλοι καθηγητές και οι ακόμα πιο δούλοι μαθητές. Και αυτό θα ανοίξει μυαλά. Θα ανοίξει μυαλά αυτό. Θα... Όπου θα έχεις πώς έχουμε πλούσιες Μητροπόλεις και φτωχές Μητροπόλεις. Εδώ θα είμαστε. Θα έχεις πλούσια σχολεία και φτωχά σχολεία. Εδώ θα είμαστε. Αυτό το πράγμα είναι καινοτομία. Εδώ θα είμαστε και, είναι θα, το... και θα το κρίνουμε από Σεπτέμβριο και τους και τους υπόλοιπους μήνες. Και τους υπόλοιπους μήνες και θα δούμε κάτι. Την πορεία. Και να κλείσουμε με αυτό, Λιάνο, παρακαλώ. 41.000 απολύθηκαν πέρσι την άνοιξη. Αναπληρωτές και άλλοι. Στα σοβαρά. Εδώ υπάρχουν είσαι... καθηγητές με ψίχουλα. Καθηγητές με ψίχουλα. Αν δεν υπήρχαν και 10 φωτισμένοι δάσκαλοι να κρατήσουν τα παιδιά μας mm-hmm. σε μία κατάσταση. Αλλά πού θα πας με τους φωτισμένους, σκορπίζοντας σκοτάδι απάνω τους. Άκουσε να δεις, το σχολείο και τα πάντα σε αυτή τη ζωή αξίζουν σε επίπεδο παιδείας όταν σε μαθαίνουν πώς να σκέφτεσαι. Όχι τι να σκέφτεσαι. Καλημέρα. Η κυβέρνηση έχει μείνει στο τι και πάει να εξοβελήσει την έννοια του πώς. Γιατί αν είχαμε μάθει να σκεφτόμαστε, τότε ο καθένας θα ήξερε τι πρέπει να κάνει για την πανδημία. Καλημέρα, Λιάνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωφελείται ο ίδιος σε βάρος του. Μόλις θα αρχίσουν να μετράνε πτώματα ή παιδιά, τα οποία δεν θα έχουν καμία προοπτική και θα αρπάξουν το μαχαίρι να βγουν στον δρόμο, να κάνουν συμμορία για να επιζήσουν. Όταν θα το ρωτάς γιατί το έκανες παιδάκι μου, ξέρετε, δεν νομίζω να φτάσουμε. Δεν νομίζω να φτάσουμε μέχρι εκεί. Σε ευχαριστώ, Λιάνα. Καλημέρα. Έχουμε ήδη φτάσει. Προσέξτε το η άποψή μου, γιατί το η άποψή μου δεν είναι η αλήθεια των πραγμάτων και της ζωής, που είναι πιο σκληρή και πιο κούκλα από ό,τι θέλουν να την κάνουν.